Εγώ είμαι στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και οι υπόλοιποι είναι τα νέα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη. Yes. Έτσι ήρθαμε λοιπόν να σας πούμε ότι ξέρετε και εσείς και εμείς ότι αυτό που γίνεται είναι παράνομο και είναι χωρίς άδειες. Και το ξέρετε αυτό γιατί σήμερα ψηφίζεται μια τροπολογία για να τα νομιμοποιήσουν. Όμως μέχρι η τροπολογία να γίνει νόμος, να πάρει ΦΕΚ, να καταθέσουν τις μελέτες τους, να βγουν οι άδειες, θα συνεχίζουν να δουλεύουν παρανόμως. Εμείς ως εκλεγμένοι από το λαό της περιοχής, σας ζητούμε να παρέμβετε, να σταματήσετε τώρα την παρανομία, γιατί δουλεύουν χωρίς άδειες, τώρα. Και όταν ψηφιστεί και όταν νόμος βγάλουν τις άδειες, ας συνεχίσουν. Θα κάνει 10 μέρες, ένα μήνα. Πρέπει να γίνει ΦΕΚ ο νόμος, να καταθέσουν τις μελέτες τους, να πάρουν άδειες και να δουλέψουν. Εμείς σας ζητάμε να μπείτε και να τους σταματήσετε, όχι μόνο για σήμερα που είμαστε. Πρέπει να εφαρμόσετε το νόμο μέχρι να βγουν οι άδειες. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί, παραδέχονται οι ίδιοι ότι είναι παράνομο. Λοιπόν, θέλουμε να ειδοποιήσετε τον εισαγγελέα. Θέλουμε να κάνετε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Να σταματήσουν οι εργασίες ως παράνομες μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος και να γίνει. Εάν ψηφιστεί. Εάν δεν ψηφιστεί, θα ενημερώσουμε τους επικεφαλείς και ό,τι διαδικασίε. Διαφορετικά σας λέμε ότι εμείς ως πολίτες θα ζητήσουμε τη δίωξη των αστυνομικών αρχών και θα μας δώσετε ως στοιχεία σας. Και θα ζητήσουμε τη δίωξη. Ναι, θα ενημερώσετε, θα κινηθείτε υπηρεσιακά. Σωστά. Θα ζητήσουμε τον επικεφαλή. Ωραία. Και θα μας πείτε τι αποφασίζετε. Εδώ έχουμε επικεφαλή. Εσείς, εδώ δηλαδή, ποιος αποφασίζει. Λοιπόν, εσείς είστε υποδιευθυντής. Ωραία. Και λέγεστε, αν επιτρέπετε. Μάλιστα, είστε καινούριος εδώ. Καινούριος, ναι. Μάλιστα. Ενημερώστε τους και πέστε μας τι αποφασίζετε. Έτσι, και ενημερώστε μας. Φυσικά δεν μας καλύπτει. Και ό,τι διατάξει. Φυσικά κύριε προϊστάμενε, δεν μας καλύπτει το γεγονός ότι θα τους ενημερώσετε και θα περιμένουμε. Όχι, θα περιμένουμε απάντηση. Όχι τώρα, Θέλουμε σύντομα. Τώρα. Άλλωστε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την υπόθεση. Όπως τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Άλλωστε οι εισαγγελέα Πολυγερού, οι προϊστάμενοι. Θα ενημερώσω τους προϊστάμενους μου, να ενημερώσουν και τον εισαγγελέα και ό,τι διατάξουν. Εμείς είμαστε εδώ. Πάντως, εάν δεν σταματήσει, εμείς σας λέμε θα πάρετε μας αυτοφόρο. Εντάξει, το δεν είναι εάν δεν εφαρμόσετε την ομότητα σε αυτούς, εφαρμόστε σε εμάς την ομότητα. Θα σχηματιστεί η δικογραφία. Εσείς θα υποβάλλετε κατά παντός υπευθύνου και εμείς θα βρούμε όλα τα στοιχεία. Η διαδικασία δεν είναι αυτοφόρη. Εσείς υποβάλλετε τη μήνυση, θα ενημερωθεί ο εισαγγελέας και ο εισαγγελέας θα διατάξει. Η μήνυση, κύριε διοικητά, υποβάλλεται κατά άρθρο 36 και προφορικώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν την υποβάλλουμε προφορικώς και επειδή η εργασία. Θα διατάξει σχετικά ο εισαγγελέας θα διατάξει. Όχι, εμείς υποβάλλουμε σε εσάς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε καταγγελία ότι οι εργαζόμενοι εκεί συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε ένα αφαίρετο. Ότι και εσείς έχετε λάβει όμως γνώση και τους προστατεύετε. Όχι μόνο τους αφήνετε, τους προστατεύετε. Άδεια δόμησης. Και είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι δεν έχει άδεια δόμησης, γιατί προσπαθεί να καλυφθεί σήμερα με το σημερινό νομοσχέδιο. Λοιπόν, είστε υποχρεωμένοι. Σχετικά ο εισαγγελέας, η μήνυσή σας είναι δεκτή. Ναι. Εσύ, θα την υποβάλλετε και γράφει. Εφόσον είναι δεκτή. Δεν σας ζητάμε ούτε να σταματήσει με τα ελευθερική δραστηριότητα. Μόνο τον νόμο να εφαρμόσετε. Μόνο τον νόμο. Μα τι άλλο πιο απλό να πούμε. Για όνομα του Θεού! Δεν ισχύει για όλο τον κόσμο. Θα εφαρμοστεί. Όχι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι η απάντηση. Αν δεν εφαρμόσετε τον νόμο του Θεού. Ναι, αλλά πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας. Πρέπει να σώσει. Άλλο να μην τα σώσει. Που δεν την κάνει τους κλέφτες. Ξεκίνησα πουλώντας τη Χαλκιδική. Έλαβα ξύπνα σούπερ. Πείτε μέσα και κάντε συλλήψεις, κύριε διοικητά. Πείτε μέσα και κάντε τη δουλειά σας. Την προστασία του νόμου την αφήσατε στον πόπολο. Τελικά τι κάνετε. Κρύβετε εισαγγελέας. Κουβαλάτε τα αδέρφια, τα παιδιά μας, τον ένα και τον άλλο να μας δει. Τι άλλο κάνετε. Αλλά δεν ακούτε τώρα, δυστυχώς.